Κωνσταντίνε, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους κρατές. Είπες κάτι θετικό μετά από καιρό. Ότι υπάρχει μια είδηση η οποία είναι επιβεβαιωμένη, διασταυρωμένη, ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στα τελευταία μέτρα, για την ακρίβεια, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν στελέχη της ΠΑΕΠΑΟ από κυβερνητικούς παράγοντες. Έχει τελειώσει η διαδικασία σύνταξης του Προεδρικού Διατάγματος και έχει απεσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να υπογραφεί και στη συνέχεια να αποσταλεί στην ΠΑΕΠΑΟ προκειμένου να δημοσιοποιηθεί. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, μάλλον θα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, το Προεδρικό Διάταγμα δηλαδή, στη διάθεση των επιτελών της ΠΑΕΠΑΟ τις επόμενες ημέρες, λέει η πληροφορία. Τώρα, από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Ναι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διαπιστώσουμε τι αναφέρει το Προεδρικό Διάταγμα. Γιατί το σημαντικό, η ουσία είναι στο περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος. Πώς συντάχθηκε, τι προβλέπει για τη χωρητικότητα του νέου γηπέδου στην Τούμπα, ποιοι θα είναι οι αθλητικοί χώροι, ποιοι θα είναι οι εμπορικοί χώροι και αν αυτά όλα εξυπηρετούν τα σχέδια που έχει εκπονήσει ο Ιβάν Σαββίδης για την κατασκευή νέου γηπέδου στην Τούμπα. Είναι δηλαδή δεύτερος άξονας. Η ουσία είναι το περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος, για το οποίο αυτή τη στιγμή πληροφόρηση δεν έχουμε, που να μπορούμε να δώσουμε έστω και μία περιγραφή της κατάστασης. Οπότε θα σταματήσω εδώ. Άρα αφού δεν γνωρίζουν το περιεχόμενό του, να είμαστε μαζεμένοι λίγο με το Προεδρικό Διάταγμα πάλι. Να είμαστε πολύ μαζεμένοι. Ναι. Άλλο επιδίδεται Προεδρικό Διάταγμα και άλλο τι προβλέπει. Μπορεί να προβλέπει όλα όσα θέλει ο ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα, σε ό,τι αφορά την χρήση εμπορικών χώρων, σε ό,τι αφορά τη χρήση αθλητικών χώρων, χώρων γραφείων κτλ. Μπορεί και να μην ικανοποιηθεί το σχέδιο που έχει η ΠΑΕΠΑΟΚ στο μυαλό της και ο Ιβάν Σαββίδης στο δικό του μυαλό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και να περιμένουμε να το πάρουμε στα χέρια μας. Κωνσταντίνε, αν πάρουμε το καλό σενάριο, να σκεφτόμαστε θετικά, ρε παιδί μου, ότι είναι έτσι όπως το θέλει ο ΠΑΟΚ. Την επόμενη μέρα τι γίνεται μετά από αυτό? Ποιες είναι οι επόμενες πόρτες που πρέπει να ανοίξουν, να το πω έτσι? Τα βήματα, αν υποθέσουμε το Προεδρικό Διάταγμα, ναι, είναι στα μέτρα που θέλει ο ΠΑΟΚ. Να πάρουμε το καλό σενάριο. Να πάρουμε το καλό σενάριο. Αποφασίζει ο Ιβάν Σαββίδης ότι θα προχωρήσει στην κατασκευή γηπέδου στην Τούμπα. Το δεύτερο βήμα. Το τρίτο βήμα, να δοθεί το πλήρες σχέδιο στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι. Το γήπεδο δεν ανήκει στον Σαββίδη, στην ΠΑΕ, ανήκει στον ερασιτέχνη. Βεβαίως. Ο ερασιτέχνης θα πάρει στα χέρια του το business plan, όλο το project, τις συμβάσεις που θα πρέπει να συναυτούν μεταξύ ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να πάρει την έγκριση του σώματος, δηλαδή των μελών, να γίνει δηλαδή γενική συνέλευση με συγκεκριμένο θέμα, στην οποία θα παρουσιαστεί στα μέλη το πλάνο, το project, τη σύμβαση, πόσα χρόνια, τι θα προβλέπετε, τι θα πάρει ο ΣΥΓΜΑ, κατάλαβες. Ναι. Όλα όσα προβλέπονται από μια τέτοια σύμβαση, η οποία δεν είναι απλή. Να ψηφίσουν θετικά τα μέλη του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και στη συνέχεια, εφόσον εγκριθεί το project και η σύμβαση, να ξεκινήσει η διαδικασία ανέγερσης νέου γηπέδου. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεν είναι κάτι, ήρθε το Προεδρικό Διάταγμα τη Δευτέρα, την άλλη Παρασκευή και ξεκινάει κάτι. Υπάρχουν στάδια τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε. Άρα, πρώτο στάδιο να έρθει το Προεδρικό Διάταγμα. Ναι. Αν είναι όπως το θέλει ο ΠΑΟΚ, όπως λες εσύ και ο Ιβάν Σαββίδης, να εγκριθεί από τον Ιβάν Σαββίδη, να παρουσιαστεί στον ΑΣ ΠΑΟΚ, να παρουσιαστεί στην Ολομέλεια, στα μέλη του ΑΣ ΠΑΟΚ για να δοθεί η έγκριση και στο σχέδιο και στη σύμβαση μεταξύ ΠΑΕ και ερασιτέχνη και μετά τον μπαλάκι ξανά στον Ιβάν Σαββίδη για να το κάνει πράξη. Μάλιστα. Και πολύ σημαντική για την απόφαση αυτή για το γήπεδο του ΠΑΟΚ η παρουσία των μελών στο ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή, γιατί αυτοί θα αποπάρουν την απόφαση ουσιαστικά. Ναι. Ναι, απαιτούνται τα 2/3. Πολύ σημαντικό. Εκεί έχει διεργασίες. Θα πρέπει να έχουμε εκαθάριση Μητρώου,
θα είναι μια διαδικασία την οποία να μην πω σε λεπτομέρειες, γιατί θα την ανακοινώσει ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Ναι. Έχουμε βήματα μέχρι τότε, γιατί για να φτάσει ο ερασιτέχνης και ο επενδυτής να παρουσιάσουν στα μέλη το έργο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και τη μεταξύ τους σύμβαση. Για να παρουσιάσουν και τη σύμβαση. Δεν είναι μόνο το έργο, είναι και η σύμβαση. Πώς, τι θα προβλέπει αυτή η συμφωνία μεταξύ ΠΑΕ, ΠΑΟΚ και ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ώστε να ψηφίσουν, να καταθέσουν άποψη τα μέλη. Δηλαδή θα καταθέσουν άποψη και για το έργο και για τη σύμβαση. Μάλιστα. Γιατί θα δοθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης του νέου γηπέδου στον επενδυτή. Θα βάλει και τα χρήματα. Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ.